Καλησπέρα φίλες και φίλοι μου. Θα σας δείξω σήμερα πώς θα κάνετε μπισκοτάκια, τα οποία έχουν ίδια γεύση ακριβώς με τα σοβαγιάρ. Πανεύκολο, μόνο τρία βασικά υλικά, τίποτα άλλο. Λοιπόν, στον κάδο του μίξερ θα ρίξουμε τρία αυγά, τα οποία τα έχουμε σε θερμοκρασία δωματίου τα αυγά, όχι από το ψυγείο. Θα ρίξουμε τη ζάχαρη, τρία βασικά υλικά, αυγά, ζάχαρη, αλεύρι. Ρίχνουμε βανιλέτα ή δύο βανιλάκια, δύο καψουλάκια για να έχουν και ωραία γεύση. Και βάζουμε το μηχάνημα να χτυπάει. Αν δεν έχετε με τον κάδο, μπορείτε να το χτυπήσετε με το χέρι, με το μίξερ χυρός, μέχρι να αφρατέψει πάρα πάρα πολύ καλά. Να γίνει δηλαδή το μείγμα μία κρέμα. Κοιτάξτε εδώ να δείτε πώς είναι. Εγώ το έχω στο γρήγορο. Θα χρησιμοποιήσω αλεύρι, μάνα και ραμάρι για κάθε χρήση ή ό,τι αλεύρι έχετε για όλες τις χρήσεις. Όχι σκληρό, ένα κανονικό αλεύρι. Ρίχνουμε λοιπόν και το αλεύρι. Θα χτυπήσουμε λίγο και το αλεύρι να διαλυθεί. Καλό είναι το αλεύρι να το έχετε κοσκινήσει, να μην έχει βόλους, για να γίνεται και πιο ωραίο, πιο λίγο το μείγμα. Λοιπόν, θα κατευθώ, θα βάλουμε μια τσιμπιά αλάτι, έτσι με το δαχτυλάκι μας. Θα χτυπήσουμε λίγο και μετά το μείγμα μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε να δείτε εδώ πώς είναι. Έχει γίνει μία κρέμα, έχει αλλάξει χρώμα το αυγό. Έτσι δεν μυρίζει και γίνεται πιο ωραίο. Και θα αρχίσουμε, θα πάρουμε με το κουταλάκι και με τη βοήθεια ενός άλλου κουταλιού και θα βάζουμε μικρότερο, όχι γεμάτο το κουτάλι, λιγότερο από το μεγάλο το κουτάλι γιατί φουσκώνουν. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας, τον έχουμε προθερμάνει στους 180 βαθμούς, εστία πάνω κάτω, έψησα εγώ, περίπου στα 12 λεπτά με 13 λεπτά. Είναι ανάλογα το φούρνο σας. Κοιτάξτε εδώ να δείτε τώρα. Κυμαίνεται από τα 12 μέχρι τα 15. Καλό είναι να μην τα αυσήσετε πάρα πολύ να πάρουν χρώμα, έτσι ώστε να είναι και πιο μαλακά. Εάν θέλετε για σαβαγιάρ, σίγουρα θα τα αφήσετε πολύ λίγο, ίσως να σταθεροποιηθούν, γιατί μετά σφίγγουν. Στα μισά που έκανα τα μπισκοτάκια αυτά σαβαγιάρ, στα μισά τα έχω βάλει σκέτα, γιατί τα υπόλοιπα, όταν τα έβαλα με το κουταλάκι, έριξα από πάνω λίγο ζάχαρη. Αρέσει πιο πολύ στα παιδιά, έτσι, αν και τα παιδιά τα φτιάχνουν μόνα τους τώρα, είναι πανεύκολα. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε πώς είναι. Μπορείτε να το κάνετε και με κορνέν, το κάνετε μακρόστονο αν θέλετε να κάνετε σαβαγιάρ. Αν όχι, μπορείτε να τα κάνετε και στρογγυλά, είναι πάρα πολύ εύκολα. Απλά όταν είναι για σαβαγιάρ που χρησιμοποιείτε για γλυκό, θα τα ψήσετε λιγότερο και θα τα κάνετε λίγο πιο λεπτά. Πιο μικρή ποσότητα δηλαδή. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή, δεν χρειάζεται να έχεις πάρα πάρα πολλά υλικά. Είναι τρία βασικά υλικά που λίγο πολύ όλοι έχουμε στο σπίτι μας. Κοιτάξτε από κάτω να δείτε πώς είναι. Έχουν αυτή την αίσθηση, όταν τα τρως έχουν αυτή την αίσθηση, νομίζω ότι τρως σαβαγιάρ. Δεν είναι μαλακά-μαλακά, αλλά ούτε σκληρά. Κάτι μέτριο συμπαγές. Κοιτάξτε εδώ να δείτε που το έκοψα πώς είναι. Πώς είναι μέσα. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, όχι μόνο να τα φάτε έτσι. Μπορείτε να βάλετε από πάνω επικάλυψη ό,τι θέλετε. Μπορείτε να το βουτήξετε μισά στη σοκολάτα. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και άνετα σε ζαχαροπλαστική, να τα βουτήξετε δηλαδή μέσα σε λίγο γάλα ή μέσα σε λίγο κακάο και να τα κάνετε σαν βάσεις για διάφορα γλυκά, σεμπολάκι, οτιδήποτε γλυκό σας αρέσει. Αλλά εμείς συνήθως τα τρώμε έτσι, τα παιδιά τα τρώνε έτσι, σου αρέσει πολλές φορές τα βουτάνε και σε μερέντα, αναλόγως την όρεξη που έχουνε. Ευκαιρία λοιπόν να τα δοκιμάσετε, άλλωστε υλικά δεν είναι πάρα πολλά, ο χρόνος δεν είναι πάρα πολλής. Πανεύκολα, τρία υλικά, μέσα σε λίγα λεπτά, έτοιμα μπισκοτάκια. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όποιον το φτιάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, Ελλάδα και εξωτερικό όπου και αν βρίσκεστε, για τα πάρα πολύ όμορφα σχόλιά σας. Μην ξεχνάτε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά, σας αγαπώ, τα φιλιά μου.